Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη και παράλληλα θέλουμε να χαιρετήσουμε τις κινητοποιήσεις που συνεχίζουν να γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Στις γειτονιές μας, στον Κεραμικό, στον Γκάζι και στο Ρουφ, έχουμε πικρή πείρα από δυστυχήματα με ανθρώπινα θύματα στις γραμμές του σιδηροδρόμου εξαιτίας της εγκατάλειψης των ελλείψεων που υπάρχουν στα συστήματα ασφαλείας. Το 2014 στο Ρουφ, εμπορική αμαξοστοιχεία συγκρούστηκε με τον προαστιακό. Το 2021, το τρένο σκότωσε μια γυναίκα στις αφύλακτες διαβάσεις στην Κωνσταντινούπολεως στο ύψος των ΕΛΤΑ. Λίγες μέρες αργότερα, το τρένο παρέσυρε έναν άντρα από την διάβαση που είναι στην οδός Αχιλλέως, επί της Κωνσταντινούπολεως. Από το Ρουφ έως η Λένορμαν υπάρχουν 7 διαβάσεις πεζών, χωρίς φωτισμό, χωρίς διαγραμμίσεις και με ελλιπής σηματοδότηση. Καμία διάβαση δεν έχει ράμπα αναπήρων. Μιλάμε για μια απόσταση περίπου 1,5 χιλιόμετρου που δεν είναι προσβάσιμη σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Αναγκάζονται να διασχίζουν τους δρόμους, δηλαδή να διασχίζουν την Ιερά Οδό, την Αχιλλέως και τη Λένορμαν. Δρόμοι οι οποίοι δεν έχουν πεζοδρόμια. Αυτά θεωρούμε ότι είναι αποτέλεσμα της συλλογικής κόστους και οφέλους, τα αποτελέσματα της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων, τις συνέπειες των οποίων εμείς οι ίδιοι πληρώνουμε ακόμα και με τις ζωές μας. Και θέλουμε να πούμε ότι από το 2021 έως σήμερα, από το 2021 που γίνανε και τα τελευταία θανατηφόρα ατυχήματα, η Δημοτική Αρχή, η Περιφέρεια, η ΟΣΕ και Τρενοσέ δεν έκαναν τίποτα από όσο μας υποσχέθηκαν τότε, όπως μας υπόσχονται και σήμερα, ότι θα κάνουν από αυτά που τους αναλογούν. Σαν Σύλλογος Κατοίκων Κεραμικός Ρουφ Γκάζι, απευθύνουμε κάλεσμα το Σάββατο 18 Μαρτίου στις 6 ώρα το απόγευμα στη Συμβολή των Οδών Ιερά Οδός και Κωνσταντινούπολεως και απαιτούμε υπογειοποίηση των γραμμών σε όλο το μήκος Κωνσταντινούπολεως, τοποθέτηση φωτεινών και ηχητικών σημάσεων και ενδείξεων, να διασφαλιστεί η δυνατότητα ασφαλούς χρήσης των διαβάσεων από άτομα με ειδικές ανάγκες, φθηνές, δημόσιες και ασφαλείς συγκοινωνίες για όλους.